Η παρουσία της Λαϊκής Συσπήρωσης στην περιφερειακή διεύθυνση και λειτουργία έχει ως σκοπό να αναδείξει τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα του νομού μας και ένα που εμείς εκτιμούμε ότι αυτή την περίοδο έχει μεγάλη σημασία είναι η βιβλιοθήκη Κοραή, μια από τις πιο ιστορικές βιβλιοθήκες και θα έλεγα η τρίτη σε επίπεδο της Ελλάδας, η οποία χρήζει άμεσα να ληφθούν βασικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρισιμότητα των προβλημάτων που υπάρχει. Ένα από τα προβλήματα τα οποία εμείς θεωρούμε είναι το κτηριακό, το οποίο δείχνει την αναγκαιότητα να αναδειχθούν τα ιστορικά τεκμήρια και πολύ περισσότερο να έρθουν στο φως όλα αυτά τα οποία βρίσκονται στα βιβλιοστάσια και σε αποθήκες και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τη συντήρηση και τη διατήρησή τους. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι εργαζόμενοι. Μια τέτοια μεγέθους βιβλιοθήκη με πάνω από 250.000 τόμους δεν μπορεί να λειτουργεί με το κατώτερο δυνατό προσωπικό που καλείται να ανταπεξέλθει όχι μόνο στην αντιμετώπιση των καθημερινότερων των προβλημάτων αλλά και στην ανάδειξη, καταγραφή, συντήρηση κτλ. Που έχουν να κάνουν με τα ιστορικά τεκμήρια της βιβλιοθήκης. Και το τρίτο είναι η ηλεκτρονική αναβάθμιση της βιβλιοθήκης προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί σύγχρονες ανάγκες και την εξυπηρέτηση των συμπολιτών αλλά και των ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να διαδραματίσει το ρόλο που της αξίζει. Στα πλαίσια αυτά η παρέμβασή μας είχε ως αποτέλεσμα να συγκληθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα μια σύσκεψη με την παρουσία του κυρίου Δήσου Μιχάλη, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και του κυρίου Παντελή Βουλή ως Αντιπεριφερειάρχη της Χωρικής Ενότητας Χίου προκειμένου να δούμε συγκεκριμένα τι μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να βάλει και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη δική της φραγίδα στην πορεία της βιβλιοθήκης Κοραή.